του. Φέτος για 12η χρονιά οργανώνεται και πραγματοποιείται εδώ στην Αιανία ο δρόμος προς τιμή του Απολλόδωρου, του αρχαίου Αιανέου Δρομέα, που έχει σαν σκοπό να τιμήσει και να προάγει το αθλητικό πνεύμα, έτσι όπως το είχαν συλλάβει και το είχαν καλλιεργήσει οι αρχαίοι Έλληνες. Έχουμε και φέτος μεγάλη συμμετοχή και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Θέλω να πω ότι η εκδήλωση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο Μουσείο Αιανίας που δούλεψαν εθελοντικά και τους ευχαριστώ πολύ. Αλλά βέβαια βοήθησαν πολύ και οικονομικά και οργανωτικά ο κύριος Γιώργος Στάκας, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αιανίας, ο κύριος Χάρης Γελαδάρης από την πλευρά του Δήμου, ότι Δήμαρχος Πολιτισμού, και πολλοί ακόμα φορείς και τους ευχαριστώ όλους. Για 12η φορά έρχομαι φέτος στον αγώνα. Πάντα εδώ τα παιδιά κάνουν μια καλή προσπάθεια. Είναι πολύ καλή διαδρομή. Βλέπω πολλά πιτσιρίκια φέτος και αυτό είναι κάτι που ανεβάζει τον αθλητισμό και εύχομαι να συνεχίσει να γίνεται πάντα. Είμαι 66 χρονών και θα έρχομαι μέχρι πότε κρατάνε τα πόδια μου. Ο δρόμος Απολλοδώρου για την Αιανία αποτελεί ένα θεσμό εδώ και 12 χρόνια. Φέτος αποφασίσαμε και εμείς ως νεοσύστατη ομάδα παλεμάχων της Αιανίας να συμμετέχουμε ομαδικά στο σύνολό μας σε αυτήν τη διαδρομή και να ανεβάσουμε τις παρουσίες στο δρόμο του Απολλοδώρου, αλλά και ταυτόχρονα να ασκήσουμε και εμείς το σώμα και το πνεύμα όπως είναι και το σύνθημα της διαδρομής.